Ο στρατής Λιμιός βρίσκεται στο Βόλο όπου συνέβησαν όλα. Θα τα πάρουμε σιγά σιγά γιατί ο Δημήτρης Μαρέδης έχει ένα ρεπορτάζ πολύ σημαντικό, διότι φαίνεται, Δημήτρη μου, ότι εκεί είχαμε με δημοσιογράφους κάποιες απειλές. Πράγματι. Θα τα πούμε. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πω και ένα καλό μεσημέρι στο στρατή Λιμιό. Εδώ βλέπουμε τον γνωστό αθλητή που μπαίνει μέσα σε ανακριτή και εισαγγελέα. Όμως, πριν τα πούμε αυτά, θέλω λίγο να μας πεις τα στοιχεία του ρεπορτάζ, Αλέξανδρε. Λοιπόν, Ζήνα, όλα ξεκίνησαν ξημερώματα Σαββάτου. Δύο άτομα, λοιπόν, τα οποία διασκέδαζαν σε πολύ γνωστό νυχτερινό κέντρο του Βόλου, διαπληκτίστηκαν με άλλο θαμώνα του μαγαζιού. Εκεί, λοιπόν, οι άνθρωποι του μαγαζιού επενέβησαν και τους έβγαλαν έξω από το κατάστημα. Αφού βγήκαν λοιπόν από το μαγαζί, ένας 24χρονος και ένας 27χρονος πυροβόλησαν 7 φορές στον αέρα με ένα πιστόλι κρότου λάμψης. Οι άνθρωποι του μαγαζιού τους καταδίωξαν και οι δύο νεαροί τότε αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύει η ζωή τους και τρέχουν μαζί με το όχημά τους, τρέχουν προς την αστυνομική διεύθυνση Βόλου για να προστατευτούν. Ο ένας από τους δύο προλαβαίνει να μπει στο αστυνομικό μέγαρο, ο άλλος δεν προλαβαίνει. Για να δούμε λίγο, γιατί μου λένε ότι ο στρατής Λιμιός έχει κάποιο καλεσμένο δίπλα του. Α, τον κύριο Καραγκιόζο. Γιάννη σου Καραγκιόζο. Βέβαια, ο Γιάννης ο καλησπέρα. Πρέπει να ολοκληρώθηκε η διαδικασία, κύριε Καραγκιόζο. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε καλησπέρα. Πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα. Και εγώ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Όλα αποτέλεσμα πήγαν, όλα πήγαν κατευχήν. Αφέθησαν όλοι ελεύθεροι. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέως και ανακριτού, όπως λέγαμε εξ αρχής. Είδα με την άκρη του ματιού μου τον. Δεν λέμε το όνομά του. Όλα τον ωραία. Αγαπημένο αθλητή, εν πάση περιπτώσει, να πανηγυρίζει. Όλα καλά, όλα τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο ίδιος σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή? Όλα καλά, όλα ωραία. Τέλεια. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Όταν απειλούνται άνθρωποι. Τέσσερα βράδια πέρασε στο κρατήριο ο αθλητής. Βγάλετε το στρατηπέδι από τον αέρα. Είναι ο συνήγορος υπεράσπισης, προφανώς θα πει. Ο συνήγορος υπεράσπισης ποιου? Του γνωστού αθλητή. Είναι ο κύριος Καραγκιόζος, οπότε είναι λογικό. Είναι επιτυχία για αυτόν γιατί δεν. Είναι επιτυχία για αυτόν γιατί δεν προφυλακίστηκε. Οι δράστες λοιπόν ήταν έξι. Πάντως δικογραφία έχει σχηματιστεί. Φυσικά και έχει σχηματιστεί δικογραφία και θα δικαστούν οι άνθρωποι κανονικά, αλλά. Οι δράστες ήταν έξι. Ελεύθερη, ο ένας από τους δύο που δεν πρόλαβε να προστατευτεί τρέχοντας προς το αστυνομικό μέγαρο, τον ακινητοποιούν, φέροντα να ακινητοποιούν έξι άτομα και να το γρονθοκοπούν. Καταλήγει λοιπόν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο άνθρωπος αυτός έχει πρόβλημα στο μάτι από μια γροθιά. Γι' αυτό και η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι για το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης. Ο σκοπός του αστυνομικού μεγάρου είναι. Ο άνθρωπος κλειδί στην υπόθεση, καθώς είναι ο άνθρωπος που κατέθεσε ότι και τα έξι άτομα χτύπησαν, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος αθλητής, χτύπησαν τον 27χρονο. Να σημειώσουμε ότι τα δύο θύματα είναι και αυτά που πυροβόλησαν στον αέρα νωρίτερα έξω από το μαγαζί, έχουν λευκό ποινικό μητρό. Ο δικηγόρος του, γιατί επικοινωνήσαμε και εμείς με τον δικηγόρο, που είδαμε και νωρίτερα, το ρωτήσαμε αν ο κορυφαίος αθλητής έχει σχέση με αυτό το μαγαζί. Γιατί. Υπήρχαν δημοσιεύματα που τον έφεραν ως ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου. Μας απάντησε λοιπόν ο δικηγόρος ότι ο κορυφαίος αθλητής δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά είναι υπεύθυνος του καταστήματος, καθώς λόγω της δημοφιλίας του όλα τα μαγαζιά θα ήθελαν, όπως χαρακτηριστικά μου είπε ο δικηγόρος, ένα τέτοιο άνθρωπο. Τώρα το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι κάμερες ήμασταν το πρωί εκεί, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς, κύριε Ματζουράνη, αφορά σε έναν κορυφαίο αθλητή. Και φαίνεται ότι υπήρχε ξύλο σε αυτή την υπόθεση, αφού ένας άνθρωπος νοσηλεύεται. Δεν ήμασταν εκεί για να δούμε τα γεγονότα, όμως ήμασταν εκεί και ο Δημήτρης Μαρέδης έχει να μας πει δύο-τρία πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, διότι συνέβησαν σε δημοσιογράφους δικούς του. Επειδή σήμερα το πρωί συνέβησαν διάφορα έξω εκεί στο προάβλιο των δικαστηρίων του Βόλου που βλέπετε, οφείλουμε να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι ουδείς δικαιούται να τραμπουκίζει, να εκφοβίζει, να απειλεί δημοσιογράφους, εργαζόμενους στον τύπο, εικονολήπτες, ανθρώπους που πήγαν εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι απαράδεκτο, είναι και άνανδρο αυτό. Δεν το λέω για τον βασικό, τέλος πάντων, κατηγορούμενο για τον αθλητή. Το λέω για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως του ευρύτερου περιβάλλοντος που ήταν εκεί, τραμπούκιζαν δημοσιογράφους, τους παίρναν τα κινητά, διέγραφαν πλάνα, διέγραφαν δηλώσεις και ό,τι άλλο υλικό είχαν συγκεντρώσει. Οι δημοσιογράφοι είναι εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Αστυνομία δεν υπήρχε. Υπήρχε αστυνομία, ευτυχώς. Και να πω ένα μπράβο στους αστυνομικούς, οι οποίοι επενέβησαν, για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Καλιακμάνη, αμέσως και προστάτευσαν
τους δημοσιογράφους αυτούς που δέχθηκαν τις απειλές και αυτές τις επιθέσεις. Να στείλουμε όμως το μήνυμα, επειδή κάποιοι έγραφαν σε σκονάκια τα ονόματα των εκπροσώπων του τύπου που βρίσκονται εκεί. Κύριε, πώς σε λένε σένα, από πού είσαι? Καταλάβατε, αυτά κάποιοι έκαναν κάποιοι. Προφανώς έχουν ξεφύγει. Λοιπόν, ασυρεμήσουν. Ναι, ασυρεμήσουν, ναι. Γιατί όσο μάγκες μπορεί να έτσι, το παίζουν, θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι και η αστυνομία και οι θεσμοί και ο νόμος ισχύει για όλους. Ανάγκασαν τους δημοσιογράφους να σβήσουν τα πλάνα. Εγώ νομίζω ότι ο αστυνομικός διευθυντής, με συγχωρείς, Γιώργο μου... Εγώ αν ήμουν δημοσιογράφος, έκανα μήνυση σε αυτούς. Και μετά να έρθουν στα δικαστήρια να απολογηθούν. Μπορεί να κάνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αυτό θα το αποφασίσουν. Και ο αστυνομικός διευθυντής, μαθαίνω, της Μαγνησίας, ο κύριος Ντιζές, ότι είναι πολύ προβληματισμένος για την κατάσταση που επικρατεί στη νύχτα του Βόλου. Πολύ. Μόνο του Βόλου. Δεν είναι μοναδικό περιστατικό αυτό. Έχουμε και άλλα τέτοια παρόμοια περιστατικά. Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα. Να όχι τελειώνει μόνο η πλάκα. Για το Βόλο, μιλάμε γενικά για όλη την Ελλάδα, προφανώς. Είναι κάποιοι οι οποίοι νιώθουν πολύ ισχυροί γιατί χρησιμοποιούν μεθόδους παρανόμους, προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο στα θύματά τους και σε αυτούς που εκβιάζουν ή σε αυτούς που τραμπουκίζουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εσείς, κύριε Καλιακμάνη, προστατεύετε τον δημοσιογράφο αν πάει τώρα να το καταγγείλει? Ποιος προστατεύει το παιδί του και την οικογένειά του, αυτού του ανθρώπου? Πώς δεν το προστατεύει, γιατί η αστυνομία γι' αυτό είναι. Ποιος θα το προστατεύσει? Μα κύριε Καλιακμάνη, για να καταλάβει κάποιος που μπήκε τώρα. Λίγο, λίγο. Γιώργο. Πες μου, Δημήτρη μου, πήγαν δύο δημοσιογράφοι, ήταν κι άλλοι εκεί, που βλέπουν ότι καταγράφουν την είσοδο των ανθρώπων που κατηγορούνται για να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα και να πάρουν τυχόν δηλώσεις. Τι γίνεται εκεί τώρα? Τη δουλειά τους δηλαδή έκαναν. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν τρεις φουσκωτοί και διάφοροι άλλοι τύποι, περίεργοι, και τους λένε σβήσε αυτό που τράβηξες. Σβήσε το υλικό αυτό. Ποιος είσαι εσύ, από ποιο μέσο είσαι, από πού τραβάς πλάνα, πες μου το όνομά σου, πες μου το μέσο για να σε καταγράψω. Και τα έγραφαν σε ένα χαρτί. Αυτά έκαναν. Ναι. Δηλαδή η δουλειά του δημοσιογράφου, γιατί εδώ όπως τώρα είναι ένα ζήτημα και από τους δημοσιογράφους και αν θέλετε το θεσμικό τους ρόλο. Το λέω γιατί οι δημοσιογράφοι έχουν ένα θεσμικό ρόλο στην όμως, κοινωνία. Για να τα λέμε όλα. Τώρα όπως το είπε ο Δημήτρης, εγώ βλέπω κάτι άλλο. Τι άλλο? Δεν μπορεί ο καθένας να έρθει να με τραβήξει με ένα βίντεο με το κινητό του. Ποιο αν κινητό? Δεν θέλω. Ποιο κινητό? Στα δικαστήρια παίξει, στα δικαστήρια. Αν είναι μπορεί ο άλλος να βάλει το βίντεο και να με τραβάει, ας είναι δημοσιογράφος. Τι, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ποιο είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό που βλέπετε εδώ, αυτό που βλέπετε είναι προσωπικό δεδομένο. Ποιο? Για κακούργημα. Και τον έχουμε και κρυμμένο. Γιατί δεν είναι προσωπικά δεδομένα? Γιατί τους έχουμε κρυμμένο. Ναι, αλλά όταν δεν μπορεί ο καθένας να έρθει εμένα και με τραβάει φωτογραφίες ή να με τραβάει βίντεο. Γιώργο μου, μισό λεπτάκι. Θα θυμηθείς πόσοι άνθρωποι πέρασαν από ανακριτή και εισαγγελέα και κανένας δεν έφερε ποτέ αντίληψη. Δεν θα δικαιολογήσω τους τραμπούκους. Το μέσο. Αυτό κάνεις. Το μέσο. Όχι, δεν κάνω αυτό. Το μέσο οφείλει. Το μέσο οφείλει να προφυλάξει. Γιώργο, ένα λεπτό. Το μέσο οφείλει να προφυλάξει τα προσωπικά δεδομένα όπως το κάνουμε τώρα εμείς. Περιμένετε, το κάνουμε. Εγώ μπορεί να είμαι με την κυρία Ζαφύρα αυτό... εκεί από πίσω. Πού? Να είμαστε παράνομα. Στο δικαστικό μέγαρο. Παράνομα εννοώ. Στο δικαστικό μέγαρο. Ναι, από πίσω. Να με τραβήξουν βίντεο. Στο δικαστικό μέγαρο. Αφού μου δώσατε το λόγο, κύριε Καλιακμάνη. Μιλάμε για δημόσιο πρόσωπο και μιλάμε για μια πολύκροτη υπόθεση εδώ. Τι εννοείτε? Δεν θέλετε τους δημοσιογράφους, δεν θέλετε την τηλεόραση? Αυτό λέτε. Ας πάρει κάποιος την ευθύνη να απαγορεύσει την είσοδο στις κάμερες. Να πω εγώ τι βλέπω με απλά πράγματα. Συγγνώμη. Να εξηγήσω. Είπατε ότι κάποιοι τραβάγαν βίντεο. Δημοσιογράφοι, όχι κάποιοι. Δεν πήγε κάποιοι η κυρία Μαρία να τραβήξει βίντεο. Την είσοδο ενός ανθρώπου που είναι υπόδικος. Ο δημοσιογράφος έχει δικαίωμα να έρθει να τραβήξει τον Καλιακμάνη. Αν ο Καλιακμάνης δεν θέλει. Εγώ δεν θα με ξέρετε κανένα κατηγορούμενο ο οποίος θέλει να τον τραβάει κανείς και να μιλάει για αυτόν. Τον κατηγορούμενο. Περιμένετε, ρε παιδί. Ίσα-ίσα τον κατηγορούμενο. Γιατί τον κατηγορούμενο δεν έχει αποφανθεί το δικαστήριο αν είναι ένοχος ή όχι. Μα γι' αυτό και δεν τον δείχνει. Δεν τον κρύβεις. Εντάξει, άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό? Δηλαδή του είπαν οι δημοσιογράφοι ότι εμείς θα σας τραβήξουμε. Συμφωνία θα κάνουν, κύριε, οι δημοσιογράφοι με τον κατηγορούμενο. Σέβομαι το έργο των δημοσιογράφων. Δεν φαίνεται, κύριε Καλιακμάνη. Δεν φαίνεται να το σέβεσαι. Αυτό είναι ο νόμος προσωπικών δεδομένων. Ρωτήστε, είναι νομικό. Ο δημοσιογράφος καταγράφει το ρεπορτάζ εκείνη την ώρα. Δεν προστατεύει ο δημοσιογράφος εκείνη την ώρα το προσωπικό δεδομένο. Κάνετε λάθος. Το μέσο προστατεύει. Μπορεί ο καθένας
να τραβάει με το κινητό του. Όχι ο καθένας, ξαναλέμε. Ας μας απαντήσει. Ο δημοσιογράφος, ο αστυνομικός, ο οποιοσδήποτε. Όχι, όχι, ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού σταθμού Star, λοιπόν, να το κάνουμε. Ο αστυνομικός μπορεί να τραβάει. Το είπαμε αλλιώς. Ο αστυνομικός μπορεί να σηκώσει το κινητό και να τραβήξει. Ο αστυνομικός τραβούσε στην ιατροδικαστική. Θέλεις τώρα να τα πούμε αυτά. Εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο γεγονός. Αφανώς δεν καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι, καταλαβαίνουμε Γιώργο μου. Αλλά μιλάμε για ένα... Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα πάω εγώ κατηγορούμενη και θα έχω 10 από το ευρύτερο περιβάλλον μου δίπλα. Γενικότερα το λέω, δεν αναφέρομαι τώρα στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Κύριε Καλιαχμάνη, ωραία, για να το λύσουμε, όχι, 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 για να το λύσουμε. Αν κάποιος, όχι, είσαι λάθος. Αν κάποιος, είσαι λάθος για να σου πω. Αν κάποιος ήθελε να προστατεύσει τα προσωπικά του δεδομένα, θα πήγαινε λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο, θα έκανε μια μήνυση στο μέσο το οποίο δεν προστάτευσε τα προσωπικά δεδομένα και θα τελείωνε εκεί. Δεν θα πήγαιναν οι Τραμπούκοι, οι Μπράβοι και οι Φουσκωτοί να απειλήσουν κανέναν. Όχι, τα στρογγυλεύεις. Όχι, τα στρογγυλεύεις. Δεν το είπα. Μα είπα από την αρχή. Δεν δέχομαι τον τραμπουκισμό με κανέναν τρόπο και την αυτοδικία. Όποιος έχει πρόβλημα να πει στους αστυνομικούς, εγώ δεν θέλω να με τραβάνε. Πρέπει να δώσω το λόγο στην κυρία Ζάχαρη και μετά στον κύριο Ματζουράνη. Ένας-ένας, παιδί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό που παρατηρώ εγώ είναι ότι η γνωστή του ανθρώπου που πήγαινε προς το δικαστήριο ή να πάρει την άδεια για να μπορεί να είναι έξω κτλ. Επέλεξαν, και αυτό δυσχεραίνει τη θέση έμεσα του κατηγορουμένου, τον ίδιο τρόπο, βίαιο τρόπο, που δείχνει μια συνέπεια σε αυτή τη στάση ζωής, για να επιλύσουν μια σύγκρουση. Ναι, αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ ότι το ίδιο όμως συνέβη και στο περιστατικό εκείνο που, αν είσαι υπεύθυνος ενός μαγαζιού, επιλέγεις έναν άλλο τρόπο να λύσεις μία σύγκρουση. Που δείχνει μία έξι προς τη βία, μία άλλη διαχείριση της πραγματικότητας που για μένα δυσχεραίνει. Που να μην είναι εν γνώση, ναι, του κατηγορουμένου. Το επαναλαμβάνω αυτό, ναι, έτσι. Δυσχεραίνει τη θέση του όμως. Εγώ δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους, αν σχετίζομαι, θα πω σας παρακαλώ, μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και όλα αυτά στην μόνη εκπομπή που πρώτος που θα πρέπει να στραφεί εναντίον του. Μην το προσωποποιούμε. Εμείς δεν προσωποποιούμε αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος που πρέπει να στραφεί εναντίον του είναι ο ίδιος ο υπόδικος. Τον εκθέτουν. Τον εκθέτουν. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Εκείνους τους ανθρώπους των οποίων έπαιρναν τα ονόματα γιατί εν δυνάμει μπορούν να τους απειλήσουν. Έτσι. Όλο το άλλο είναι αλητεία. Είναι αλητεία. Αλητεία... Πώς θα το κάνουμε αυτό? Δηλαδή εσείς αν κατηγορηθείτε για κάτι που δεν είστε ένοχοι, εγώ σας λέω, δεν είστε ένοχοι, και σας πάνε οι αστυνομικοί έτσι, και θα θέλατε να το δείχνουν αξιώνω, αυτά τα κανάλια αξιώνω, και κατόπιν να θωθείτε. Αξιώνω να καλύψουν το πρόσωπό μου και να αποκαταστήσουν έτσι, σε περίπτωση που, λέει, που διαρρεύσει άρα κάπου το όνομά μου την αλήθεια μετά την αθώση. Αλλά τώρα, το λέει ο νόμος, δεν χρειάζεται πιο κατηγορούμενος. Γιώργο, μισό λεπτάκι, γιατί μάλλον δεν γνωρίζεις τα της δημοσιογραφίας και το δίκαιο τύπου. Μπράβο. Εάν γνωρίζεις λοιπόν το δίκαιο τύπου και τους νόμους και τα λοιπά, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης απαιτεί, θα βάλω αυτό το ρήμα, να κρύβουμε οποιοδήποτε πρόσωπο ανθρώπου που πηγαίνει για κατηγορούμενος. Άρα πώς θα δείξει κάποιος τον κατηγορούμενο? Εκτός και αν έχει αυτός ο άνθρωπος θεσμικό ρόλο. Βλέπε Λιγνάδης, βλέπε άλλα ζητήματα, όπου το πρόσωπό του το έδειξαν από την πρώτη στιγμή και είπαν αυτό. Άρα, για να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ είπα όχι, εμείς ξέρουμε τι λέμε. Όταν κάποιος βλέπει, εγώ, να σας πω εγώ τι εννοώ. Όταν κάποιος, έστω δημοσιογράφος, εγώ σας πω αστυνομικός, παίρνει το κινητό να τραβήξει ένα κατηγορούμενο, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να πει ότι εγώ δεν θέλω να με τραβήξει. Ωραία. Είναι παράνομο. Ωραία. Όχι να τραμπουκίσει, όχι να απειλήσει. Τώρα το κάνεις αυτό. Το είπα από την αρχή. Μα το είπα από την αρχή, ρε Δημήτρη. Από την αρχή είπα δεν ότι. Το είπες μου είπε, λες τραμπούκισαν δημοσιογράφους. Το είπα. Ότι αυτή είναι απαράδεκτη. Στη δική σας αντίληψη, αν εγώ πάρω το κινητό την ώρα που οι άλλοι τραμπουκίζουν τους δημοσιογράφους, παραβιάζω προσωπικά δεδομένα. Εσείς τι λέτε, τι λέει ο νόμος? Κατά τη γνώμη μου, καταγράφω κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσω για κάθε νόμιμη χρήση. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Όχι. Δυστυχώς είναι παράνομο. Αν καταγράψω τον τραμπουκισμό. Είναι παράνομο. Δεν λέω να το βγάλω στην τηλεόραση. Ξέρετε, να το πάω στον εισαγγελέα και να δείξω παράδειγμα ότι αν πάθει κάτι αυτός ο άνθρωπος, αυτός εδώ κατέγραφε το όνομα. Ο νόμος λέει μόνος. Μπράβο. Μόνος στο οργανωμένο. Αυτό δυστυχώς δεν μπορείς. Κύριε Ματζουράνη. Ναι, δεν μπορείτε, κυρία Ζάφυρε. Αυτό είναι απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο και δεν είναι αξιοποιήσιμο σε καμία αρχή.
Τώρα, ως προς το συμβάν, εγώ πρώτον ενημερώνομαι για την υπόθεση τώρα εδώ στην εκπομπή σας. Σαφώς είναι καταδικαστέα αυτή η πρακτική. Δεν ξέρω αν τους τραβούσανε με κάμερα, με κινητό, έτσι, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό το πράγμα. Κινητό. Δεν ξέρεις αν είναι ο άλλος δημοσιογράφος. Και αν είναι δημοσιογράφος, εντάξει, δεσμεύεται. Όχι, όχι. Όχι, προς Θεού. Το ένα άλλο, το άλλο, τα ξεχωρίσαμε. Συμφωνώ. Αλλά διαφορετικά θα πεις σε ένα δημοσιογράφο. Πάντως δεν είχε πρόβλημα ο κατηγορούμενος. Δεν αντέδρασε ο άνθρωπος. Εγώ τον ξέρω τον κατηγορούμενο. Προφανώς τον γνωρίζω. Δεν αντέδρασε ο κατηγορούμενος. Ούτε τραμπούκησε ο κατηγορούμενος. Κάτι. Ο στρατής δεν είχε κάμερα εκεί. Δεν είχαν τραβηχτεί. Μακάρι να μπορούσαμε να δείξουμε τώρα στρατή. Έτσι. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το. Δεν αντέδρασε ο κατηγορούμενος. Με κάμερα είναι ο στρατής εκεί. Δεν υπάρχει. Α, και τώρα βγήκε ο δικηγόρος έξω, μίλησε. Έτσι. Δεν υπάρχει θέμα. Ο κύριος Καραγκιόζης. Καραγκιόζος, ναι, ναι. Είναι και από τον τόπο της Κόπελλο η καταγωγή. Κάθε εκπομπή και κάθε κάμερα είναι ανοιχτή να μιλήσουν και οι ένοχοι και οι αθώοι. Δεν έχει ξανά, έτσι. Δεν έχει ξανά δημιουργηθεί. Δεν βγάζεις κάποιο συμπέρασμα που να δείξεις κάτι. Τα χρόνια που είμαι εγώ σε αυτή την εκπομπή για να ξέρω ότι πήγα να πούνε σε δημοσιογράφο, σβήσε τα πλάνα τώρα. Ο τραμποκισμός. Δεν το έχω ξανά. Ο τραμποκισμός και η αυτοδικία. Είναι καταδικαστέα και από τον νόμο. Έλα εδώ. Ανοίξε το μικρόφωνο της Ρούλας να μπει. Ναι, ναι, κάτσε γιατί έρχεται η Ρούλα κάτι σημαντικό να μας πει. Έλα, Ρουλάκι, δίπλα μου. Επίσης, δημοσιογράφη στα χέρια μας, έχουμε μια κάρτα από την ΕΣΥΑ. Ναι. Που ακριβώς από πίσω λέει ποια είναι η θέση η δική σας των αστυνομικών στην εργασία τη δική μας. Ναι. Έχετε ενημερωθεί τι λέει αυτή η κάρτα. Άμα μου τη δώσει, θα τη διαβάσω. Είναι το τι έχει, έχει γραφεί από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Μαυρόπουλο. Διάβασέ μας εδώ. Λοιπόν, τα αστυνομικά όργανα, γιατί δεν είναι παρόντες και αστυνομικοί, έτσι δεν είναι, όταν έγινε το συμβάν αυτό. Τους δημοσιογράφους και υποχρεούνται. Λοιπά, και όχι πρέπει, υποχρεούνται. Υποχρεούνται. Έτσι. Να επιτρέπουν στον κάτοχο του παρόντος, δηλαδή σε κάθε δημοσιογράφο, ελεύθερη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία. Έτσι ακριβώς. Και καταγραφή στις δημόσιες συγκεντρώσεις, στις τελετές, να του παρέχουν κάθε νόμιμη διευκόλυνση. Όταν εγώ ως δημοσιογράφος. Συγκεντρώσεις και τελετές. Γενικά, δημόσιες συγκεντρώσεις. Καταγραφή. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Ακούστε και το υπογράφει ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας. Μισό λεπτό, κύριε Καραγκιόζη. Επειδή εσείς το πήρατε αλλιώς. Όταν εγώ ως δημοσιογράφος. Ενημερωθείτε πηγαίνω και καταγράφω. Σας το είπε ο δικηγόρος. Όχι, δεν ενημερωνόμαστε ο νόμος. Το ίδιο λέμε. Ο δικηγόρος τι είπε. Το ίδιο. Το ίδιο είπε. Το ίδιο. Ποιος έχει δικαίωμα να έρθει να μου σβήσει το υλικό που έχω καταγράψει στον προάβλιο χώρο του δικαστηρίου. Που έχω καταγράψει, όχι κάποιον περαστικό. Μπορείτε δηλαδή εσείς να πάτε με το κινητό, επειδή είστε δημοσιογράφος. Ναι, και να ποιο κινητό, γιατί βάζεις το κινητό, δεν σε καταλαβαίνω. Το κινητό, μισό λεπτό. Ένας δημοσιογράφος που είναι σε site έχει δικαίωμα να καταγράψει και με κινητό. Δεν είναι υποχρεωμένος να έχει κάμερα μαζί του. Κάμερα έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι που είμαστε στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Σωστά. Ο δημοσιογράφος λοιπόν που δουλεύει σε ένα site και είναι δηλωμένος από τον κύριο Μαρέντη και είναι εργαζόμενος σε site και λέει ότι είμαι εργαζόμενος στο thenewspaper.gr, εν προκειμένου σε αυτή την περίπτωση εδώ, μπορεί να καταγράψει με το κινητό του. Δεν έχει δικαίωμα κανένας πολίτης να έρθει να του πει σβήσε αυτό που έχεις καταγράψει. Κάρτα, να καταλάβατε από, από πίσω η κάρτα. Εγώ σας το είπα χωρίς να το έχω διαβάσει. Ότι όχι, μα διαφωνείς ακόμη και σε αυτό. Εσείς έχετε διαβάσει τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα. Το ξέρουμε εμείς τον νόμο για τα προσωπικά δεδομένα. Γι' αυτό τα προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα. Μα γι' αυτό και τα προστατεύουμε. Μπορείς να καταγράφεις. Ο δημοσιογράφος. Μέσα άκουσε με λίγο. Να το προβάλλω δεν έχω και να δείξω. Άκουμε λίγο. Είναι παράνομο τα πράγματα. Μισό μπορώ να πω λίγο κάτι. Μπορώ να πω λίγο κάτι. Αν αυτή τη στιγμή είχαμε κάποιον που είχε καταγράψει και πήγαινε ο δημοσιογράφος που έχει φυγεί από αυτό να καταγγείλει. Και έπρεπε να δώσει ως αποδεικτικό υλικό τον καυγά που τον είχε καταγράψει ένας έντερος δημοσιογράφος σε κανένα δικαστήριο, αυτό δεν πιάνει. Έτσι. Αυτό είπαμε. Όχι, δεν μπορούμε να τραβήξουμε οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν πιάνει. Γιατί δεν είναι, γιατί δεν είναι αποδεικτικό υλικό. Γιατί. Γιατί δεν είναι αποδεικτικό. Θεωρείται παράνομη η καταγραφή. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Ρε παιδιά. Δεν είμαι εναντίον των δημοσιογράφων εγώ. Αυτό λέτε, δεν, δεν είμαι εναντίον των δημοσιογράφων. Αλίμονο. Εγώ σας είπα ότι ο τραμπουκισμός, σας είπα τι λέει ο νόμος. Τώρα, κύριε Καλιακμάνη, στη δουλειά του. Τώρα, το επαγγελμά μας είναι. Ο αστυνομικός γιατί δεν αυτό είναι. Αυτό εγώ αυτό που δεν ξέρω να πω λίγο κάτι. Όταν βλέπει ο αστυνομικός, κάτσε ρούλα εδώ. Δεν λέει αυτό ο νόμος. Μπορείτε να καταγράφετε ό,τι γουστάρετε. Μπορείτε να πηγαίνετε, αφού είστε δημοσιογράφος, να μπαίνετε σε μια δημόσια δεν μπορείς να μπεις να μέσα. Να όχι στους χώρους που επιτρέπετε, όχι κάπου παράνομα. Να πηγαίνετε στα πάρκα που είναι τα ζευγάρια και να βάζετε... Εντάξει, τώρα κάνει φρακισμό. Έλα τώρα, κάνει φρακισμό. Ποιος βάζει τη διαχωριστική γραμμή.
Η λογική. Είναι η λογική της δουλειάς μας. Ναι. Δεν είμαστε ματάκηδες να πηγαίνουμε στα ζευγάρια. Είμαστε δημοσιογράφοι και πηγαίνουμε σε μια πολύ καλή υπόθεση. Εγώ ρωτάω το εξής. Και ρωτάω τον κύριο Ματζουράνη. Εγώ είμαι λάθος. Εγώ είμαι λάθος. Συγγνώμη. Ο καθένας έχει την εκτίμηση. Μπορείτε να καταγράφετε ανεμπόδιστα και ανεξέλεγκτα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, Γιώργο μου, ανεξέλεγκτα. Τι να πω, αφού. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, προσβάλλεις εδώ τους δημοσιογράφους. Ανεξέλεγκτα καταγράφεις. Τι δουλειά ο δημοσιογράφος. Μπορείς να καταγράφεις ανεξέλεγκτα. Σύμφωνα με αυτά που μου λέτε εσείς, σας λέω ότι μπορείτε. Τι να σας πω. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ούτε σε αυτό σας βολεύει. Και δεν μπορείτε. Κάνετε μια γενική συμβολή, κάτι κίνδυνη. Το ίδιο πράγμα λέμε, αλλά το λέει με τρόπο που θίγει. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Πείτε μου το παράνομο τα παιδιά. Δεν έκαναν κάτι παράνομο. Λοιπόν, πείτε μου τώρα. Από τη στιγμή που είμαι εγώ λοιπόν ο δημοσιογράφος που έχει καταγράψει με το κινητό για το site, για την εφημερίδα μου, αυτό που συνέβη. Ο αστυνομικός βλέπει και έρχεται να με χωρίσει εκείνη την ώρα που εκείνος μου επιβάλλει να σβήσω το υλικό που κατέγραψα. Ο αστυνομικός. Ναι. Ένας άλλος πολίτης. Ένας άλλος πολίτης, ωραία. Ένας άλλος πολίτης. Ο αστυνομικός έρχεται να με χωρίσει. Σωστά. Δεν πρέπει ο αστυνομικός να καταθέσει τα όσα συνέβησαν. Ρωτάω, δεν ξέρω. Να τα καταθέσει που κληθεί και αν κληθεί, αν καταθέσει μήνυση. Αν καταθέσει μήνυση, γι' αυτό είπα πριν. Μόνο τότε μπορεί. Αν καταθέσει μήνυση ο δημοσιογράφος στον πολίτη, ο οποίος τον τραβάει. Συλλαμβάνεται και επαυτοφόρο εκείνη τη στιγμή αυτός που μου το κράτη. Ας περιτανεύσει η λογική. Γιατί αν πεις στον αστυνομικό ότι θέλω να του υποβάλω μήνυση, η προφορική αναγγελία μόνο ότι θες να του υποβάλεις μήνυση, θεωρείται μήνυση και τον συναμβάνει. Να πω κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι όλα αυτά που συνέβησαν δεν ήταν εν γνώση του ανθρώπου που ήταν κατηγορούμενος ή των υπολείπων. Προφανώς. Δηλαδή, προφανώς. Αυτό συνέβη. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είμαι βέβαιος ότι δεν το ήξερε ο κατηγορούμενος. Δεν εννοώ. Είμαι ο άνθρωπος πέρασε, μπήκε μέσα. Σε αγαπώ τους δημοσιογράφους, είναι φίλοι μου. Μπορούν να καταγράφουν ό,τι θέλουν. Έλα τώρα, έλα τώρα Γιώργο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά λέω η αλήθεια. Ναι, αλλά όταν με βάλετε απέναντι. Όχι, δεν σε βάζουμε απέναντι. Και πάτε να με βάλετε απέναντι. Ισχύει. Δηλαδή εσείς στις πολύκροτες υποθέσεις, ας πούμε. Εγώ θα σας πω. Του Λιγνάδη, του Φιλιππίδη, με συγχωρείτε. Αντιδράσατε ποτέ και είπατε γιατί τον τραβάτε. Ή πήραμε την άδεια του Φιλιππίδη, του Λιγνάδη. Φέρνω δύο υποθέσεις ως παράδειγμα. Απαντήστε μου σε αυτό. Απαντήστε μου σε αυτό. Όχι μόνο τα ονόματα. Γιατί δεν απαντάτε. Για πέστε μου. Σας λέω, στην περίπτωση Φιλιππίδη, στην περίπτωση Λιγνάδη, στην περίπτωση κατηγορουμένου από την Πάτρα. Που κρύβουμε δεν κατάλαβα γιατί δεν ευαισθητοποιηθήκατε εκεί και ευαισθητοποιήστε εδώ. Πώς είναι ο αστυνομικός. Είπατε ποτέ γιατί, εσείς προσωπικά, είπατε ποτέ γιατί τραβάτε το Φιλιππίδη που πηγαίνει να απολογηθεί. Γι' αυτό είδατε πολλές φορές. Και που ο άνθρωπος είχε τη σεμνότητα και περίμενε και το συνεχούσαν οι δημοσιογράφοι και δεν είπε ποτέ τίποτα. Πρέπει ο κατηγορούμενος να προστατεύεται. Φυσικά. Βλέπετε, έχετε δει πολλές φορές εικόνες αστυνομικών να βάζουν τα χέρια τους μπροστά στις κάμερες για να μην τραβάνε οι κάμερες του κατηγορούμενου. Κάνουν τη δουλειά λοιπόν, αυτό που γράφει η κάρτα, ξέρετε τι το γράφει. Γιατί σε δημόσιες συγκεντρώσεις και συναθρήσεις και διάφορα έκτροπα, οι αστυνομικοί πήγαιναν να σταματήσουν τους δημοσιογράφους. Στον πρόβλημα χώρο του δικαστηρίου θα έρθει ένας αστυνομικός και θα μου πει ότι δεν θα τραβήξω. Μόνο με εντολή ο δημοσιογράφος μπορεί να τραβήξει τη συνάθρηση. Όταν επικεντρώνεται όμως στο πρόσωπο ενός κατηγορουμένου, αυτό είναι παράνομο. Δεν το λέει ο Καλιακμάνης, παιδιά. Το λέει ο νόμος. Τι δεν καταλαβαίνω. Τι λέτε, λέει ο νόμος ότι μπορώ να καταγράψω έναν κατηγορούμενο την ώρα που πηγαίνει. Ναι, να το λέει. Ο νόμος του Γιώργου. Παρανομούν δηλαδή τόσο χρόνια όλα τα κανάλια, όλοι. Άρα τόσο αυτό που λέει. Ότι μόνο περιμένετε. Όταν φοράει χειροπέδες, ο νόμος του Γιώργου το λέει αυτό. Φέρετε 10 νομικούς. Φέρετε 20 νομικούς. Του το όνομα. Τι έχει διαβάσει χθε σε 15 site. Περιμένετε, μένουμε να μην το λέμε. Γι' αυτό βλέπετε μόνο με διάβαση του εισαγγελέα. Επιτρέπεται μόνο με διάταξη του εισαγγελέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιτρέπεται η δημοσιοποίηση προσώπου κατηγορουμένου για υπόλοιπα. Δεν το δημοσιοποιήσαμε, Χριστιανέ μου, σου λέμε. Δεν το δημοσιοποιήσαμε. Το καταγράφω. Τον είδε. Είσαι δικηγόρο. Ρε εσύ, Γιώργο, μισό λεπτάκι. Είσαι δικηγόρο. Τι λε τώρα. Έχει διαβάσει το δίκαιο τύπου. Έχει διαβάσει του νόμου από το Εθνικό Συμβούλιο Ροτηλεόραση. Απαγορεύει ρητό στο πρόσωπο. Του ανθρώπου που έπινε. Καλή ο αστυνομικός. Άρα να μην, τι λες τώρα. Νομικά. Δηλαδή έρχεται το Εθνικό Συμβούλιο Ροδοτηλεόραση. Μισό λεπτά κύριε Σιγιώργο. Αυτή τη στιγμή εσύ είσαι αλλού τελείως. Υπάρχει ο νόμος της τηλεόρασης. Είναι διαφορετικός από τον νόμο των site.
Είναι διαφορετικά αυτά. Ποιο δείχνει τον κατηγορούμενο, ποιο δεν τον δείχνει τον κατηγορούμενο. Ο νόμος τηλεόρασης που είναι. Ο νόμος της τηλεόρασης λέει. Απαγορεύεται. Από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Από το Εθνικό Συμβούλιο. Στο νομικό κώδικα τηλεόραση. Πολλά πράγματα. Είναι ο κώδικα διοντολογία. Νομίζω ότι ο Γιώργο Νταφάνη τρολάρει και πρέπει να σταματήσει τώρα όλο αυτό. Έτσι. Εντάξει, όχι. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει όλο αυτό. Ναι, ναι. Επειδή ανοίξαμε το θέμα αυτό, να πω και εγώ κάτι. Ίσως να κάνω εγώ λάθο, λοιπόν. Ίσως να κάνω εγώ λάθο. Είναι επειδή ανοίξαμε αυτό το θέμα. Καλύτερα και θα σα πω τη γνώμη. Να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και πολλά περιστατικά που αφορούν σε δημοσιογράφου και τεχνικού, τα οποία λόγω φόβου και απειλών δεν βγαίνουν ποτέ, δεν βλέπουν ποτέ το φως της δημοσιότητας. Μην περνάμε στο άλλο άκρο. Θα αναφέρω ένα από αυτά. Καλύπτουν λοιπόν δημοσιογράφοι ένα πολύ στιγερό έγκλημα. Βγαίνουν από το σπίτι μπράβοι, αρχίζουν τους κυνηγάνε, ξυλοκοπούν πάρα πολύ άσχημα ένα τεχνικό μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, το στέλνουν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Αυτή η υπόθεση, η αστυνομία εννοείται ότι ήταν εκεί, δεν πήγαν καν. Ούτε οι μπράβοι όταν το έκαναν αυτό μετά δεν έτρεξαν να κρυφτούν, γύρισαν εκεί που ήταν. Η αστυνομία δεν πήγε καν να δει, να μπει μέσα στο σπίτι και να δει ποιοι είναι αυτοί που έστειλαν έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ αυτό το περιστατικό? Λόγω φόβου. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ναι, Αλέξανδρε, τώρα μιλάμε για άλλο πράγμα όμως. Όχι, επειδή ανοίξαμε το θέμα των απειλών. Όταν λέμε ότι οι μπράβοι πάνε και τραμπουκίζουν δημοσιογράφους. Δεν ξέρω τι αν ήταν μπράβοι, αν ήταν. Κάτι ήταν. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Δεν ξέρω. Αυτό όχι μόνο το καταδικάζω. Επειδή λοιπόν. Όχι μόνο το καταδικάζω. Για να είναι λίγο ξεκάθαρο και σε σένα, κύριε Καλιακμάνη, εκεί που θα ρωτήσετε. Ρωτήστε λοιπόν τι σημαίνει κώδικα δεοντολογία. Κοιτάξτε. Αυτό θα ρωτήσετε και θα έρθετε την επόμενη φορά να το συζητήσουμε. Διαφημίσει και ερχόμαστε. Όχι μόνο εσύ, Γιώργο. Μα τι το δικηγόρο να ρωτήσω. Είναι δικηγόρο, σε παιδιά. Εδώ είναι, αν κάνω λάθο. Για τον κώδικα δεοντολογία των δημοσιογράφων δεν το γνωρίζει. Δεν το γνωρίζω. Όχι, λέω για τον κώδικα, για τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί δεν γίνεστε αρχισυντάκτη τότε σε μια εκπομπή να σα φύγει και το χούι που σα αρέσει. Αν μα πείτε και πώ θα κάνουμε τη δουλειά μα, τι να παίζουμε, ποια πλάνα σα αρέσουν και ποια όχι. Συγγνώμη. Μα ξέρεις που επιτίθεστε τώρα. Όχι, δεν σας επιτίθεστε. Πραγματικά. Με προσβάλλετε και με ειρωνεύετε. Γιατί είπα την άποψή μου. Δεν είναι άποψη, ρε Γιώργο, αυτό. Γιατί, μα όταν σου λένε 15 άνθρωποι ότι είναι κώδικας δεοντολογίας, τι επιβάλλει να δείξω ή να κρύψω το πλάνο του ανθρώπου. Να τραβάς το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Άλλο αν το κρύψεις. Διαφημίσεις, παιδιά. Διαφημίσεις.